Το βασικότερο πρόβλημα που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι το Σκοπιανό. Και οι Τούρκοι. Περιπλέκεται η Το οποίο όμω περιπλέκεται. Έτσι. Δηλαδή περιπλέκεται. Και, τα έχω πει, δεν τα έχουμε πει εδώ. Τα έχω πει εδώ και δύο μήνες. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα με τους Σκοπιανούς. Πιστεύετε ότι θα κλείσει το θέμα χωρίς λύση? Τι βλέπετε? Δεν είναι εύκολο. Έτσι όπως έχουμε σηκώσει τον πύχη και ορθά και όπως έχω πει, με μια λύση πακέτο και του συντάγματος και τα επεκτατικά και η γλώσσα και η εθνικότητα, όπως λέει η Nationality Macedonian. Να πω και ένα άλλο σε εσάς έτσι για πρώτη φορά. Προχτές χάζευα τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων. Θα σας τον στείλω, στο email να τον δείτε. Έχει μέσα ζητήματα. Λέει ναι, συνέχεια για τη Μακεδονία. Εάν βάλουμε ένα άλλο όνομα για έργα όμνες, για κάθε χρήση εσωτερικά, το οποίο δεν μα το θέλει. Δεν το δέχονται αυτό οι Σκοπιανοί. Το λέω εγώ τώρα, γιατί χάρη τη πραγμάτευση που κάνουμε και το τι λέμε στον κόσμο. Θα πρέπει να αλλάξει όπου λέει Μακεδονία σκέτο εθνικό σύμβολο σε τέσσερις αναφορές, με οτιδήποτε άλλο. Γκόρνα Μακεδονία, ό,τι άλλο. Αποφασίσουν το που θα είναι μία. Δεν πιθανό να γίνεται αυτό. Δεν γίνονται αυτά, κύριε. Το θεωρώ. Αν δεν αλλάζει το σύνταγμά του. Το θεωρώ απίθανο. Γι' αυτό λέω ότι να πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να σας πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που λέτε. Ναι. Επειδή είδαμε μία εθνικιστική έξαρση των Σκοπιανών προχθές και μάλιστα φωνάζοντας ότι είναι Μακεδόνες και η Μακεδονία στους Μακεδόνες και όλα αυτά, έκαιγαν και ελληνικές σημαίες. Και πέραν αυτού βγαίνει ο δικός μας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, λέει και εμείς καίγαμε, λέει, σημαίες. Δεν πρέπει να και με εμείς Σκοπιανές σημαίες, αυτό είναι το κλίμα των διαδηλώσεων που έγινε πέρυσι στη Μακεδονία. Η σημαία είναι κλοπημέικη, κλεψιμέικη, είναι από τον ήλιο της Βεργίνας. Εγώ λέω ότι εδώ δεν πρέπει να ισοσκελίζουμε πράξεις επιθετικές των διπλανών με τυχόν. Δηλαδή, τι πρέπει να πω, ότι έκαψε και ένα τρελό μια ελληνική σημαία και να το φέρω σαν παράδειγμα. Προς Θεού, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτό το σκεπτικό. Αλλά να πω ότι με τους Σκοπιανούς θα έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα ακούσατε εδώ είναι. Ακούσατε τον Γιούγκερ χθες. Εγώ άκουσα και τον Γιούγκερ χθες. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Με πρόλαβες έτσι. Σαν να έχουμε. Λοιπόν, βλέπω ότι οι Αμερικάνοι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ποια θα είναι το όνομα. Να το λένε Φώτη Κουβέλη, ναι, τα Σκόπια. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, Δημήτρη Καμένο, καθόλου. Καθόλου, ειλικρινά. Αυτοί που καίγονται για την ονομασία είναι Γερμανοί. Και θα πω εδώ κάτι για να κατανοήσουμε το γιατί. Τον λέει τον Ζάεφη, Μέρκελ. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένας πρόλογος πολιτικός, Μέρκελ Γιούνκερ, που είναι ο σκληρός πυρήνας. Θέλουνε Μακεδονία, τι θέλουνε? Όταν λέμε αξιός Δούναβης να ενωθεί και να φύγει εμπορικά το κομμάτι, να βγει η κεντρική Ευρώπη στο Αιγαίο, ποιος νομίζετε ότι θα κάνει τα έργα? Ελληνικές τεχνικές εταιρείες. Ποιος θα έχει τη διαχείριση? Γερμανικές εταιρείες. Εγώ θα λέω απλά τα πράγματα και θα δείτε ότι θα έχω business δίκιο. Επειδή μιλάω με το εξωτερικό και με ανθρώπους που είναι. Business είναι επομένως από πίσω. Είναι για μένα ένα λάθος που κάνουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι και αφήνουν περιθώριο και πιέζουν τα Σκόπια την Ελλάδα και θα έρθει στο υπογάστριό τους η Γερμανία. Και θα ελέγξει τα πάντα. Όλους τους εμπορικούς διάβλους. Και η Τουρκία θα παίξει ρόλο. Σαφώς και θα παίξει ρόλο, γιατί είναι μέσα στην Αλβανία και μέσα στα Σκόπια. Όλη η διαχείριση του εμπορικού διάβλου Αιγαίου Δουνάβεως θα γίνει από γερμανικές εταιρείες και θα κατασκευαστεί από γερμανικές εταιρείες. Και γι' αυτό θέλουν οι Γερμανοί και μετά. Ναι, αλλά σου λέει και η άλλη πλευρά. Εάν δεν γίνει, αν δεν υπάρξει λύση, θα παίζουν χειρότερο ρόλο οι άλλοι. Θα ενισχυθούν οι Τούρκοι. Θα φτιάξουν το λεγόμενο μουσουλμανικό τόξο και θα μας πιέζει από παντού. Οι Τούρκοι έχουν τόσα πολλά προβλήματα κάτω στο Κουρδιστάν, το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν είναι τώρα τις παρούσες πρωί-πρωί. Δεν εξάγουν τίποτα. Εάν αντί για το λιμενικό. Κυρία Αναστασοπούλου, εάν αντί για το λιμενικό. Ήταν σκάφος του πολεμικού ναυτικού, θα το έχει βουλιάξει το τουρκικό. Ξέρετε γιατί? Διότι οι κανόνες εμπλοκής του ναυτικού είναι εντελώς διαφορετικοί από τους κανόνες του λιμενικού. Θα το έχει βουλιάξει. Και αυτό το λέμε και να το ξέρουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα στο Αιγαίο. Δεν θα περάσει τίποτα εδώ πέρα. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να δώσουμε το όνομα για κανέναν λόγο. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Δεν έχουμε κανένα leverage που λένε στο χωριό μου. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι ισχυρό κίνητρο για εμάς το τραπέζι. Παρά μόνο παραδίδουμε όνομα, ιστορία, πολιτισμό και από πίσω θα μας διαλύσουν. Καλύτερα όχι λύση από οποιαδήποτε λύση, δεν υπάρχει όχι λύση να βρούμε ένα όνομα το οποίο να είναι αποδεκτό στην Ελλάδα και να είναι αποδεκτό στους Έλληνες. Μα δεν το δέχονται οι άλλοι. Μα δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Μα δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, δεν είναι. Ο ρεαλισμός σας ποιο είναι? Λοιπόν, έχω. Να μην λυθείτε το θέμα. Έχω ένα μικρό κρατήδιο. Το οποίο θα λέγεται με κάπως Μακεδονία και του χαρίζω το όνομα. Και από κάτω έχω μια περιφέρεια. Σωστά που λέγεται Μακεδονία στην Ελλάδα. Τους δίνεις το όνομα. Πηγαίνουν στο ληξιαρχείο, στον ΟΗΕ, που είναι το ληξιαρχείο των κρατών, και λένε Μακεδονία κάτι άνω, Βόρεια, Γκόρνια κτλ. Και αποκτάς μια περιφέρεια μιας χώρας. Τι υπερισχύει στο διεθνές δίκαιο, η χώρα ή η περιφέρεια, η χώρα.
μπορεί ανά πάση στιγμή να σου πει, επειδή μπερδεύονται τα αεροδρόμια, όπως είπε ο Μπουρτάρης. Ναι, ναι, ναι. Επειδή μπερδεύονται, και επειδή αυτός ο άλλος ο πολιτικός καφιές, ο Παπαδημούλης, είπε να τους δώσουμε και τα λιμάνια, να είμαστε κοινά όλα να τα έχουμε. Ναι, ναι. Θέλω να με προσέξετε. Και της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. θα σου πει, άλλαξε το, γιατί τώρα μπερδευόμαστε. Mm-hmm. Και τι θα κάνει η Ελλάδα στα διεθνή φόρα, θα αναγκαστεί να πει ναι. Γιατί να πει ναι, κύριε Καμένα, πώς θα πει ναι η Ελλάδα? Θα υποχωρήσει η Ελλάδα στα δικά της θέματα. Το κράτος υπερισχύει της περιφερίας. Το κράτος υπερισχύει της περιφερίας. Θα πρέπει να αλλάξεις όνομα. Εγώ δεν το λέω έτσι. Το φοβάστε λοιπόν αυτό? Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα γίνει. Δεν τα λέω έτσι, δεν ξύπνησα πρωί-πρωί. Σχεδόν έτσι θα γίνει. Πρέπει να προσέχουμε. Εάν όμως ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Καμένε, εσείς που είσαστε στην κυβέρνηση, βάλετε πλάτη να μην γίνει. Όχι. Ναι, είπατε τρόπο, όχι, αλλά υπάρξουν, λέτε ένα μισό όχι. Γιατί μετά το παραμουθιάζετε και λέτε, ναι, όχι, αλλά μήπως αποχωρήσουμε από τη Βουλή, να δούμε τι θα κάνουμε, να μην έχουμε, να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση, να μην το ένα, να μην θα το άλλο. Στα έδρανα, εάν τώρα, έχουμε τέτοιους φόβους, έχετε μεγάλη ευθύνη, κύριε Καμένε. Έχουμε μεγάλη ευθύνη στον κύριο Κουβέλη. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό τα λέω. Και πάντα τα λέω και πρωί-πρωί για να υπάρχει τροφή για σκέψη για όλους. Δεν είναι απλή κατάσταση γεωπολιτική εδώ πέρα στη γειτονιά μας. Είναι πολύπλοκη και πολύ επικίνδυνη και αυτά που θα έρθουν δεν θα είναι καλά. Κύριε και θα πρέπει να προσέχουμε. Μισό λεπτό. Και δεν θα είναι απλά ένα όχι, κύριε οικονόμου. Θα υπάρχουν εισηγήσεις στη Βουλή, θα υπάρξει τεκμηρίωση. Αυτό το όχι είναι όλοι τους ανεξάρτητους Έλληνες ναι. Είναι μόνο δικό σας, κύριε Καμένε? Όλοι, όχι, είπαμε θα ψηφίσουμε. Δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή είστε σίγουρος, κόβετε το χέρι σας ότι... Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι όλοι μέχρι τέλους θα πούν όχι? Ξέρεις τώρα, στη φωτιά το χέρι το βάζει τον εαυτό σου. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση στην κοινοβουλευτική ομάδα, όχι. Εάν η κοινοβουλευτική ομάδα πάρει απόφαση... Πάθηκα μια μέρα τίποτα ή σε καμιά συζήτηση περίεργη με τον Κουβέλη ο Πάνος και μας παιδιά ψήφισε κανένα ναι. Εγώ θα ψήφισω όχι. Επανέρχεστε συνέχεια στον κύριο Κουβέλη. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα? Μήπως... Είναι μια αριστερή συνιστόσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμένε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, διαφημίσεις και ερχόμαστε.